πώς έχουν οι προκρατήσεις για το τρίμερο του Πάσχα και τι μπορούμε να πούμε για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, είτε αυτή είναι νησιωτική είτε αυτή είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Το φετινό Πάσχα είναι ένα Πάσχα τελείως διαφορετικό. Βλέπουμε ότι ο κόσμος πραγματικά θέλει να μετακινηθεί, θέλει να ταξιδέψει και να πάει στα χωριά του ή ακόμα και σε παραθαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς. Παράλληλα, να σα αναφέρω το εξής. Το 2020 βρισκόμασταν όλοι μας μέσω σπίτι μας, μέσω lockdown, με απαγόρευση κυκλοφορίας. Το 2021 μπορούσαμε να μετακινηθούμε μόνο εντός των ορίων του νομού και όχι από νομό στο νομό. Τη φετινή χρονιά βλέπουμε υψηλά ποσοστά προκρατήσεων, ιδιαίτερα στην πρωτική Ελλάδα, για το τρίμηνο Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα, σε ακίνητα για γραμμές διαχρόνιες μισθώσεις. Οι προκρατήσεις ξεκινούν από 60% και αγγίζουμε ακόμα και το 100%. Βλέπουμε στην Καλαμάτα τη δεδομένη χρονική στιγμή οι τιμές να διαμορφώνονται από 155 ευρώ ως 353 ευρώ για ένα κίνητο 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για τετραμιλή οικογένεια για τις ανιτερεύσεις. Η διαθεσιμότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μόλις 111 κίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι στην Καλαμάτα η δυναμική των παγιχρόνων μισθώσεων είναι στα 542 ακίνητα και το ποσοστό προκρατήσεων στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι 79%. Έντονο κυνηγό θα καταγράφουμε όμως και στην παραλία Τυρός, στην νότια Κινουρία, όπου το κόστος της μίσθωσης είναι από 150 ευρώ σε 230 ευρώ, με 78% προκρατήσεις. Το ΝΑΦ πλέον προορισμός 365 μέρες το χρόνο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μόλις 38 ακίνητα διαθέσιμα για ενοικίαση από 340 ευρώ σε 375 ευρώ, έτσι δεν εκτελέψει το ποσοστό προκρατήσεων στο 85%. Η κατώτερη τιμή είναι 340 ευρώ κατά κύριο λόγο ακίνητο, το οποίο είναι σε απόσταση περίπου 300 μέτρα από την παλιά πόλη του Ναυπλίου, ενώ με τα ποσότητα 475 ευρώ αναφέρομαι σε ακίνητο που είναι εντός παλιάς πόλης. Τα Ιωάννας προορισμούς που επιλέγουν διαχρονικά η Θεσσαλονίκη, βλέπουμε ότι, ότι οι τιμές διαμορφώνονται από 272 ευρώ ως 356 ευρώ, 31 κίνητα για γραμμές διαχρόνιες μισθώσεις διαθέσιμα τη δεδομένη χρονική στιγμή, 88% οι προκρατήσεις. Συνάρπαχτο, βλέπουμε τις προκρατήσεις 92%, μόλις αυτά κίνητα διαθέσιμα, 247 ευρώ σχετικά 353 ευρώ. Το κόστος δεν εκτείνεται για τρεις ημέρες για μια οικογένεια. Τα 353 ευρώ αφορούν κατά κύριο λόγο ακίνητα, που βρίσκονται κοντά και πλησίον του κάστρου της Ναυπάκτου. Το Μέτσοβο 81%, το Ξυλόκαστρο 67%, ένας προορισμός που είναι κοντά στο νομό Αττικής. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η φετινή χρονιά ο κόσμος θα μπει στη διαδικασία να επιλέξει προορισμούς, όπου ο στόχος ουσιαστικά θα είναι με ένα γέμισμα του ρεζερβόρου αυτοκινήτου να φτάσουν στον προορισμό και να ξαναεπιστρέψουν πάλι στην κύρια κατοικία τους. Τα καλάβητα βλέπουμε ότι είναι στο 60%, 420 ευρώ σε 480 ευρώ με μόλις 17 κίνητα διαθέσιμα. Τώρα όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα θα υπάρξει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα σε νησιά που υπάρχουν θρησκευτικοί που αποτελούν μάλλον θρησκευτικούς προορισμούς, όπως είναι η Ύδρα, στο 82% προκρατήσεις, 458 ευρώ, 870 ευρώ το κόστος μίσθωσης, μόλις 33 κίνητα διαθέσιμα, στην Τίνο 85%, στις Πέτσες 78%, στη Σύρο στην Ερμούπολη στο 80%, οι τιμές είναι από 196 ευρώ και 576 ευρώ, γιατί ήταν εκτελέψεις. Σημαντικό να αναφέρω ότι οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα πάντα με την χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο του νησιού, από το κέντρο της πόλης, της χώρας. Στοιχείο από 350 ευρώ στους 374 ευρώ με προκρατήσεις 70%, Πάτιμος το 80%, Σκιάθος και Ιστόπολος 65% και 72% αντίστοιχα, Συνάδος το 82% με μόλις 81 κίνητα διαθέσιμα στις διαχρόνιες μισθώσεις. Το ποσό, μάλλον το κόστος διανυκτερεύσης, γιατί διανυκτερεύσης είναι από 284 ευρώ και 600 ευρώ, Συγκύθινο 79% με το κόστος από 224 ευρώ και 682 ευρώ και η Έγινα που για μας είναι ένας νέος προορισμός που με μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, 67% το ποσοστό που κρατήσεων, 108 ακίνητα διαθέσιμα τη δεδομένη χρονική στιγμή για τις ανιτερεύσεις. Αξίζει να αναφέρω ότι η δυναμική της Έγινας στους διαχρόνιους μισθώσεις είναι 330 ακίνητα και το κόστος είναι από 149 ευρώ και μπορεί να έχει ακόμα και τα 600 ευρώ, απόκειται για ένα κίνητο πολυτελή, το οποίο μπορεί να έχει και μια μικρή πισίνα.